Ζαχάνα, Ζαχάνα, το σούτ γκολ, ένα μηδέν. Ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ. Εδώ είναι Μανέα Τσόροβιτς. Θα ήθελε να κάνεις ένα σχόλιο, Θωμά, για το χρόνο. Για Γιωβάνοβιτς την εκτέλεση του φάουλ και ο Κύπρο. Γιωβάνοβιτς εκτελεί και στέλνει την πάρα στα δίχτυα. Είναι μαέστρος σε αυτά τα χτυπήματα ο Σάσα Γιωβάνοβιτς. Ξαναβάζει την ΑΕΛ στο παιχνίδι. Από το πουθενά θα λέγαμε. Από μια στατική φάση, Σάσα Γιωβάνοβιτς με εξαιρετικό τρόπο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Οι κόντρες ευνοούν τον Τσόροβιτς, σώζει και πάλι ο Τσβαλόφσκι. Κύπρο, η ευκαιρία και τον γκολ από τον Κύπρο, 2-2. 2-2 η ΑΕΛ κάνει την μεγάλη ανατροπή, 61ο λεπτό με τον Κύπρο. Τσβαλόφσκι δοκίμασε ο άνθρωπος εκεί. Όλοι οι άλλοι σταμάτησαν και τον παρακολουθούσαν. Ήρθε ο Κύπρο και έκανε το 2-2. Έχει την ευκαιρία. Έχει την ευκαιρία ο Νεμάνια Τσόροβιτς και την αξιοποιεί. Κάνει το 3-2 για την ΑΕΛ στην πολύ μεγάλη ανατροπή. Και θα θυμίσω κάτι, Θωμά. Ένα καταληκτικό σχόλιο που είχαν κάνει στο πρώτο ημίχρονο στους φίλους τηλεθεατές. Νεμάνια Τσόροβιτς. Στο πρώτο του φετινό τέρμα. Δίνει προβάδισμα στην ΑΕΛ στην πολύ μεγάλη ανατροπή. 67ο λεπτό. Εκπληκτική εξέλιξη στο παιχνίδι. Στους συμφωνείς μας. Και βέβαια η σειρά των οπαδών του της ΑΕΛ. Νεμάνια Τσόροβιτς εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 4-2 για την ΑΕΛ, η οποία έκανε την πολύ μεγάλη ανατροπή εδώ στο ξύλο στάδιο. Νεμάνια Τσόροβιτς. Και ο πάγκος της ΑΕΛ από την κόλαση στον Παράδεισο. Εδώ, ξανά η εκτέλεση του πέναλτι. 86ο λεπτό. Χαρά της πρώτης μεγάλης νίκης της ομάδας τους. Μαζί σας και πάλι, φίλες και φίλοι, στο Τσίριο στάδιο. Φανταστική ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί της ΑΕΛ έχουν κάνει κάτι το πρωτόγνωρο. Το βλέπετε ήδη. Με μεγάλα πανό, με χαρτάκια, με τα χρώματα της ομάδας τους. Είναι πραγματικά κάτι το εντυπωσιακό. Έχουμε συνηθίσει ατμόσφαιρες τέτοιες, αλλά αυτό που έχει γίνει απέναντι σήμερα είναι, επαναλαμβάνω, πρωτόγνωρο, πρωτότυπο και συνάμα
ανεπροηγουμένου. Στον αγωνιστή απόψε εδώ στην Λεμεσό. Είναι οι δύο ομάδες μπροστά από την δυτική εξέδρα και με τους διαιτητές στις Λεμεσού. Κρίστης Θεοφίλου που είναι τιμωρημένος. Αβραάμ, Γιώβοφ, Κορναφής, Κορολόφσκι εκτός αποστολής, προφανώς για λόγους τακτικής. Απολαύστε το θέαμα που προσφέρουν οι οπαδοί των δύο ομάδων στις εξέδρες. Θα προηγηθεί μονόλεπτη σιγή. Θα μας ενημερώσει αμέσως μετά τον λόγο ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Στην αναμέτρηση στα χέρια του Τζούνιορ, η μπάλα για το πλάγιο. Μιχάλτσα. Και πάλι ο Τζούνιορ σηκώνει την μπάλα πίσω. Είναι η ευκαιρία για τον Λοφορίκο. Γκολ! 1-0 με εκπληκτικό γκολ από τον Λοφορίκο. Στο δεύτερο λεπτό κοιμήθηκε η άμυνα του Απόλλωνα. Και ο Λοφορίκο που ξέρει πολύ καλά αυτή τη δουλειά, με ένα εκπληκτικό σουτ ανοίγει το σκορ. 1-0 με το καλημέρα λοιπόν. Οι γαλαζοκίτρινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ. Πανέμορφο τέρμα. Χαλασμός κόσμου στην Ανατολική Κερκίδα με ξέφρενους πανηγυρισμούς από τους οπαδούς της ΑΕΛ. Ο Φορίκουε ανοίγει λογαριασμό. Εκτέλεσε κυριολεκτικά από πολύ κοντά τον Σβαλόφσκι. Απόλλωνα ΑΕΛ 0-1. Μόλις το δεύτερο λεπτό ο Τζούνιορ εδώ έδωσε στο Μιχάλτσα. Ήταν πολύ καλή παλιά. Πίσω με αυτό το βολέ ο Πίτερο Φορίκουε δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Άλες Βαλόφσκι. Η ΑΕΛ λοιπόν παίρνει προβάδισμα στο σκοτ. Πολύ ωραίο το τέρμα. Εξαιρετική παλιά εδώ από τον Τζούνιορ. Αμέσως η εκτέλεση από τον Γκανέζο και ο πανηγυρισμός από τον Μιχαηλίδη και τους υπόλοιπους. Εκτέλεση του φάουλ από τον Βάρκας. Η μπάλα περνά μόνος ο Φρέντι. 2-0. Σκοράρει και πάλι ο Φρέντι. Και η ΑΕΛ χαϊδεύει τη νίκη σε αυτό το τέρπι. Φτάνει στο δεύτερο γκολ μετά την εκτέλεση φάουλ. Η μπάλα έπεσε στα πόδια του Φρέντι που με ψυχραιμία και από πολύ κοντά σημάδεψε την αριστερή γωνία, την βρήκε και έκανε το 2-0 για την ΑΕΛ.